Καλησπέρα, Σπύρο. Καλησπέρα. Είχαμε μιλήσει προχθές με τη δικηγόρο σου, την Κωνσταντίνα την Κατσιά. Ναι. Η οποία μας μίλησε γενικά για το νομικό πλαίσιο της υπόθεσής σου. Τώρα μας ενδιαφέρει περισσότερο να ακούσουμε τη δικιά σου φωνή, τις σκέψεις, τα αιτήματά σου. Καταρχήν πώς είσαι, πώς είναι η κατάσταση υγείας σου. Είναι σήμερα η 11η μέρα απεργίας πείνας. Εντάξει, έχω μεγάλη απώλεια βάρους, παιδί μου, γύρω στα 10 κιλά. Εντάξει. Ναι, καταρχήν εσύ έχεις μια μακρά απορία μέσα, αγώνα μέσα στις φυλακές, έτσι, έχεις ξανακάνει απεργία πείνας. Μία και δύο. Εντάξει, με βασική είναι αυτή που λέω στο 2008, 5.638. Mm-hmm. Όχι, οι άλλοι τους άνθρωποι από αρχής εισιτίου. Και είχατε πετύχει τότε κάποια πράγματα και μάλιστα είχες επιτύχει να σου χορηγούνται κάποιες άδειες εξόδου. Ναι, ναι, αλλά δεν μπορούσαν πάλι να μου δίνουν άδειες γιατί ήμουν υπόδικος κιόλας για την εξέγερση που είχαμε κάνει το 2007. Ένα δικαστήριο που τελείωσε το 2011 για να μπορώ να πάρω πάλι άδεια. Και ξεκίνησες... Δεν μπορούσα να πάρω άδεια γιατί ήμουν υπόδικος για την εξέγερση του στον κορυδάλλο που είχαμε κάνει. Και από πότε έχεις ξεκινήσει να παίρνεις άδειες κανονικά? Από τον Ιούνιο του 2011. Από τον Ιούνιο του 2011 και σου χορηγούνται οι άδειες και χωρίς κανένα πρόβλημα. Μέχρι το 2012, μέχρι που τώρα, τι γίνεται. Με μια ύπουλη... Με ένα ύπουλο τηλεφωνικές συνομιλίες που κάναμε, με φώναξε ο ανακριτής 10 Απριλίου. Να απολογηθώ για τις πολιτικές μου πεπιθήσεις πάνω σε αυτό το βάθη και αξιολογήσαν κάτι τηλέφωνα δικά μου, ναι, κάποιον τρίτο, τη Λικοτσομπολιά τον τρίτο. Τα δικά μου δεν μπορούσα να εκφέρω καμία σχέση στο ότι λέω θα πάμε για αφισοκόλληση. Δεν λέει τίποτα. Και αυτοί το ερμηνεύουν όπως θέλουν. Όπως θέλουν, φυσικά το ερμηνεύουν όπως θέλουν. Αλαζονικό, ρε παιδί μου. Το κράτος θέλει όσοι βγαίνουν από τη φυλακή να είναι φοβισμένοι πολίτες του περιθωρίου ή ορατοί στις σκοτεινές πλατείες των δοξιαρτημένων. Πού στηρίζουν αυτές οι κατηγορίες? Τη Λεκοτσομπολιά μέσω τρίτων. Μέσω τρίτων. Και έχει δημιουργηθεί μια δικογραφία τώρα με όλα αυτά που λες τα... Ναι. Τα κοτσομπολιά από εδώ και από εκεί, η οποία εκκρεμεί και... Να μην μπορώ να πάρω μερικές ανάσεις ελευθερίας. Που για μένα είναι σημαντικό, έτσι, για ένα παιδί που είχε πέσει 17 χρονών φυλακή και έχει μεγαλώσει μέσα στα ελληνικά κολαστήρια του τότε, ναι, μια ανάσα ελευθερίας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και όχι μόνο για σένα και για οποιονδήποτε άλλο βρεθεί στη θέση σου αργότερα. Δεν πρέπει αυτό το πράγμα να καταργηθεί, εννοείται. Τώρα δεν βρέθηκε κανένα στη θέση μου, αλλά τέλος πάντων. Ναι. Φαίνεται όμως σαν υπάρχει μια ιδιαίτερη στοχοποίηση στο πρόσωπό σου, γιατί... Υπάρχει, αγαπώ. Για ποιο λόγο λες? Επειδή δεν τους έχω κάνει τη χάρη να τους σκύψω το κεφάλι. Δεν ξέρω πώς θα κρατήσει αυτό, αλλά όσο και να κρατήσει, εγώ δεν πρόκειται να παραδοθώ απέναντι στο κράτος. Αυτοί οι βασανιστές, εγώ αγωνιστής. Δεν το θέλουν αυτό το πράγμα, θέλουν ανθρώπους υποταγμένους, ειδικά μέσα στις φυλακές. Υποταγμένους ή σε καμιά πλατεία, ρε παιδί μου. Για να μην μπορείς να αντιδράσεις. Να έχει μια αγωνιστική δράση εντός των τυχών. Ναι. Και όσα έχουμε φτιάξει, έτσι. Γιατί έχω μπει φυλακή από πολύ παλιά, δηλαδή, όταν δεν υπήρχαν τηλεοράσεις και αυτά τα τηλέφωνα, τώρα που έχουμε. Υπήρχαν μάτια, δεν υπήρχαν μπάνια. Δεν υπήρχαν πολλά πράγματα που υπάρχουν τώρα. Καταλαβαίνεις. Δεν υπήρχαν τίποτα. Αυτά τα έσχη που καταργήθηκαν μέσα από αγώνες, εξεγέρσεις, απεργίες πείνας. Τώρα τελευταία με αυτή τη θεωρία των δύο άκρων, από τη μια εξαρθρώνουν υποτίθεται μια φασιστική οργάνωση και από την άλλη κατασκευάζουν κατηγορίες για όπως ανθρώπους που απλά τις στέκονται. Έτσι, όπως τις Κουριές. Μπράβο, ναι. Όπως τις Κουριές. Όπως τη Μαρφή. Όπως τη Μαρφήν, όπως τα στέκια της Θεσσαλονίκης που... Ναι, στέκια της Θεσσαλονίκης, ναι, είναι γι' αυτό πρωτόγνωρο. Και... Είναι πρωτόγνωρο και για μένα, έτσι. Είναι πρωτόγνωρο, βέβαια. Για ένα παιδί που θέλει να βγει από τη φυλακή, ναι, 22 χρόνια και να πάει σε ένα αλφα χώρο, αλφα-αλφα χώρο, και να κάτσει να πει το καφέ, δηλαδή είναι πρωτόγνωρο. Αλλά τι εσύ, τιμή μου άμα νομίζουν έτσι, για να μην υποτάξουν, ρε παιδί μου.
Γίνεται αυτό με είναι μια. Και το γεγονός, για ένα παιδί που έχει πέσει από 17 χρονών και έχει φτάσει 38. Όλες τις καταδίκες στο ενεργητικό του και δεν είχε αυτή, ρε παιδί μου, εντάξει. Βέβαια, τώρα έχουν αρχίσει να στοχοποιούν το χώρο αυτόν. Τελικά γίνονται δικαστήρια, μένουν άνθρωποι μέσα σε. Προφυλακίζονται πριν γίνουν τα δικαστήρια. Ναι, μένουν μέσα 18 μήνες, 16 ναι. Και μετά να απολογηθούν, να αποφυλακιστούν όπως και μετά, το παρελθόν ναι. Με πολλούς συντρόφους. Αποφυλακίζονται, έχουν στοχοποιηθεί, έχουν στιγματιστεί. Τελευταία ήταν η ΦΕΗ. Τέλος πάντων, πάρα πολλά παραδείγματα, ρε παιδί μου. Ο Άρης, ο Μιχάλης, ο Αλέκος, είναι πάρα πολύ. Δεν μπορώ να το. Να το ερμηνεύσω αλλιώς στο φτωχό μου μυαλό. Εξαρθρώνουμε δηλαδή μια φασιστική οργάνωση που είναι εγκληματική οργάνωση, εξαρθρώνουμε όμως και την άλλη. Και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Οι συνθήκες κράτησης πώς είναι εκεί που είσαι, οι συνθήκες κράτησης. Τι να σου πω, χαλές. Όπως είναι σε όλες τις άλλες φυλακές, ρε παιδί μου. Εντάξει. Είναι τώρα μετά το θεσμό των άδειων, το οποίο έχει δημοκρατικό. Τέχνασμα, για μένα έτσι, για να δείτε τι παίρνει άδειες, που είναι έξυπνο δημοκρατικό τέχνασμα, έχουν πάψει, ρε παιδί μου, πολλά πράγματα για τις φυλακές, μάθηκος αγώνας. Γιατί όλα αυτά τα έχουν κερδίσει στο παρελθόν, δηλαδή το 96, παράδειγμα, που κάψαμε όλες τις φυλακές, που ζητάγαμε τα ευκολούμενα, τα πιο εύκολα πράγματα, δηλαδή μάχες, άδειες, τηλέφωνα. Ναι. Άρχισαν και τα βάδανε, δηλαδή ακόμα δεν είχαμε ζεστό νερό, π.χ. από ό,τι θυμάμαι, στο... εδώ στη Λάισα, π.χ. Ναι. Είχε μισή ώρα ζεστό νερό. Μισή ώρα την ημέρα, για, ναι. Για όλους. Ναι, να σου μεταφέρω όμως ένα πράγμα, ότι έχει θαλάμους εδώ η Λάρισα, έτσι, που είχε μέσα 10 άτομα. Ναι. Στο μπάνιο αυτό, το κοινό, ναι. Είναι και μέσα είναι το μπάνιο, έτσι, που άλλος θέλει να πάει να κάνει μπάνιο, τη μισή ώρα αυτή, έτσι. Ο άλλος θέλει να πάει να πλύνει τα δόντια του. Ο άλλος θέλει να πάει τουαλέτα. Ο άλλος θέλει να πλύνει τα δόντια του. Ο άλλος θέλει να πλύνει τα ρούχα. Ναι. Δηλαδή για να πας π.χ. τουαλέτα πρέπει να κλείνεις ραντεβού. Μάλιστα, κατάλαβα. Κατάλαβα, γιατί είναι κοινά όλα αυτά. Δεν είναι σε διαφορετικό χώρο. Είναι στον ίδιο χώρο. Που είναι ο θάλαμος, με 10 άτομα. Και πολλά διάφορα πράγματα. Γιατροί δεν υπάρχουν. Σε έχουν εξετάσει καθόλου γιατροί τώρα. Είσαι εντός φυλακής. Ναι. Ναι. Και απ' έξω σε έχουν εξετάσει επίσης. Ναι. Μα πιο πολύ ο έξω. Εντάξει, ο εντός έρχεται, βλέπει 5 άτομα την ημέρα και έκανε το λίγο του το λειτουργήμα του. Ναι. Όσο για τον οδοντίατρο, εντάξει, τα έχουμε γράψει μαζί με το σύντροφο το Ράμι. Πες μου, ποια είναι ακριβώς τα αιτήματά σου. Ποιο είναι να σταματήσει, ρε παιδί μου, αυτή η εγκληματική οργάνωση. Που στοχοποιεί εμένα και τους συντρόφους μου. Ναι. Και να μου κάνανε να ξαναδοθούν άδειες. Να σου δοθούν οι άδειες που έπαιρνε τόσο καιρό χωρίς ναι, να έχει δημιουργήσει κανένα πρόβλημα. Να κάθε δίωξη σχετικά με την παραπάνω κατηγορία. Με την κατηγορία. Να μάθω, παιδί μου, από το γελίο κατηγορητήριο. Που εμπλέκουν εμένα και τα συντρόφια μου. Επίσης να πούμε ότι ο ανακριτής έχει αφήσει ελεύθερο σε εισαγωγικά, έτσι, μέσα στη φυλακή. Ναι. Και ναι, παντού με έχουν αφήσει ελεύθερο. Δε, μα δεν υπάρχουν κατηγορίες. Επειδή δεν υπάρχουν κατηγορίες, όμως επειδή εκκρεμεί αυτό το πράγμα τώρα. Ναι, επειδή έχουν αυτό το νόμο 55, που μας εξηγήσει καλύτερα ένας δικηγόρος, ότι άμα εκκρεμεί το κρατούμενο εις βάρος του κατούργημα, να μην μπορεί να λαμβάνει άδειες. Χθες έγινε μια πολύ ωραία συγκέντρωση έξω από τις φυλακές. Πες μας λίγο πώς αισθάνθηκες. Οι συντροφοί εκμηδενήσανε το τελείωσε το κάγκελα που υπάρχει ανάμεσα σε εμάς και σε αυτούς τους έξω. Το εκμηδενήσανε. Εμείς που το ζήσαμε μέσα βουρκώσαμε, ρε παιδί μου. Όπως βουρκώσαμε με το γράμμα που έβγαλε ο σύντροφος και αδερφός μου. Ραμισιριανός. Τέλος πάντων. Ο οποίος ξεκινάει και ξεκινάει απεργία πείνας για. Σε συμπαράσταση. Ναι. Έχουν στείλει κείμενα αλληλεγγύης και άλλοι σύντροφοί σου. Ναι, και άλλοι συγκρατούμενοι μου έχουν στείλει σύντροφοι. Και θα κλιμακώσουν από ό,τι ξέρω. Βέβαια, στην παρέμβαση αυτή συγκεντρώθηκαν πάνω από 200 άτομα.
Υπήρχε να. Μικροφωνική όπου διαβάστηκαν τα κείμενα. Το ζήσαμε, εκμηδενήσαμε την απόσταση. Ήταν ένα πρωτόγνωρο γεγονός για μας. Εκμηδενήσαμε την απόσταση, ήμασταν και εμείς μαζί της. Ναι. Μόνο οι κραυγές να ακούσεις που ναι. Η πλειοψηφία εδώ η φυλακή έχει μετανάστες. Respect. Έτσι είναι αυτά. Συντροφιά. Μια κοινωνία χωρίς φυλακή. Δεν ξέρω, έχω την εντύπωση, δεν ξέρω αν εσύ αν το νιώθεις, ότι δυναμώνει το κίνημα αλληλεγγύης. Φυσικά. Μετά το 2007, ναι. Με τις εξεγέρσεις του τότε, το 8, έχουμε αρχίσει πάνω και δυναμώνουμε πολύ. Το είδαμε και τελευταία και με τους απεργούς πείνας από την Τουρκία. Παλιό δεν ακουγόμασταν. Αλλάξαν οι εποχές. Και επίσης, σύμφωνα με κάποιο καινούριο νόμο, δεν έχετε το δικαίωμα της δικαστικής ακρόασης στο προδικαστικό στάδιο, έτσι δεν είναι. Ναι, ναι. Οπότε δεν μπορείτε να ακουστείτε καθόλου. Όχι. Να σου πω και κάτι άλλο. Να σου θέσω ένα άλλο πρόβλημα που θα το θέσω στη συνέλευση που θα κάνουμε μετά την απεργία, εκτός άμα είναι λίγο καλύτερα. Ναι. Έχω ένα άλλο προβληματισμό. Το ότι ένας κρατούμενος που έχει καταδικαστεί, του έχουν βάλει και κάτι πρόστιμα. Τι πρόστιμα? Μαζί με διαδικαστικά έξοδα, κάτι 2.000 ευρώ, που αυτά πρέπει να τα πληρώσουμε εμείς. Συσσωρευμένα, δηλαδή, ένας κρατημένος που αποφυλακίζεται, έχει ένα πρόστιμο 40.000, 50.000. Είναι αυτό το... θα τους πληρώσουμε κιόλας. Αυτά είναι που μας βάλανε φυλακή, θα τους πληρώνουμε κιόλας, επειδή μας καταδικάζουν. Άσχετο αυτό. Το ότι όμως για αυτός ο κρατημένος πρέπει να βρει αυτά τα λεφτά. Αν δεν τα βρει, θα κάνει διακανονισμό. Αν δεν τα βρει, τι θα γίνει. Το μπουρδέλο κράτος που έχουμε, ξέρει τι θα γίνει. Θα του πάει μια προαύξηση 95%. Δηλαδή θα χρωστάει 55.000. Θα χρωστάει σχεδόν τα διπλάσια. Δηλαδή να μα ξανακλείσουν φυλακή. Καλά, είναι απαράδεκτα πράγματα. Δεν μπορώ να αντιληφθώ αυτό. Είναι καινούριο, τώρα έχει προκύψει αυτό. Αυτό είναι καινούριο. Βγάζουν συνέχεια καινούρια που δεν τα μαθαίνουμε. Όχι, και εμένα τώρα μου μεταφέρανε μία, δύο, τρεις, τέσσερις και έβαλα κάτι παιδιά που έχουν αποφυλακιστεί πρόσφατα και τους έχουν πιάσει με αυτόν τον λόγο ότι χρωστάγανε και βρέθηκα προεκπλήσεως. Για άλλη μια φορά. Για άλλη το κράτος της επιφυλάσσης, δηλαδή, θα βγάλουμε όλα αυτά τα χρόνια. Θα βγάλουν ακόμα και από εσάς. Και μόλις πούμε δηλαδή θα τους χρωστάμε κιόλας. Λεφτά. Και άμα δεν τους τα δώσουμε θα μας βάλουν φυλακή πάλι. Ναι, είναι τραγικές οι εποχές που ζούμε. Ναι, ναι. Ναι, είναι δημοκρατικές. Πολύ δημοκρατικές. Περιόδους που ζούμε, ρε παιδί μου. Τι άλλο θέλεις να μας πεις, θες να πεις κάτι στον κόσμο που... Τίποτα. Απλώς είμαστε εδώ, είμαστε όρθιοι, παλεύουμε. Και θα συνεχίσουμε να παλεύουμε. Τίποτα. Να είστε καλά, δύναμη. Να είστε καλά κι εσύ, καλή δύναμη. Το πάω για την ελευθερία, είναι δυνατότερα από όλα τα κοινά. Καλή δύναμη, ακριβώς. Ευχαριστούμε. Φίλια, γεια σου.